Καλά αυτά με τα στοιχήματα. Ντέρμπι ευρωεκλογές. Ωστόσο, ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει πιθανότητα ο ελληνικός λαός να επιλέξει τον κύριο Μητσοτάκη για επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει περίπτωση ο ελληνικός λαός να δώσει την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και στις ευρωεκλογές. Και θα σας πω ότι νομίζω ότι σιγά σιγά και όσο η πολιτική συζήτηση παίρνει χαρακτήρα ουσιαστικό και κατευθύνεται προς τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, δηλαδή την εργασία, το κοινωνικό κράτος, την υγεία, φαίνεται ότι το πρόγραμμα, το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, είναι αντικοινωνικό, είναι ισοπεδωτικό και ακριβώς γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι για ακόμη μια φορά πρώτο κόμμα. Εδώ, και ξέρετε κάτι, ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος, ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε όλο το τελευταίο διάστημα να παρακάμψει αυτά τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα, αυτά τα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα, τα ζητήματα της οικονομίας και της εργασίας και να πάει την πολιτική αντιπαράθεση κάπου αλλού, δημιουργώντας μια απίστευτη τοξικότητα στην πολιτική συζήτηση. Εμείς επιμένουμε σήμερα συζητείτε στη Βουλή το νομοσχέδιο των 120 θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε δόσεων. Ναι, συζητείτε πάρα πολύ αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός και το επισημαίνει σήμερα και η αντιπολίτευση. Ότι ενώ στη Βουλή είχε πει ότι οι ευρωεκλογές ήταν ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, χθες είπε ότι είναι δημοσκόπηση. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει, λέτε δημοσκόπηση, γιατί ξέρω ότι θα χάσετε. Είναι... Τι θα είναι οι ευρωεκλογές τελικά? Θα σας πω πολύ απλά τι θα είναι οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές θα είναι η στιγμή που ο ελληνικός λαός θα δώσει το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει στον δρόμο τον οποίο έχει χαράξει εδώ και 4 χρόνια και οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίου, οδηγεί την οικονομία σε μια τέτοια κατάσταση όπου πλέον έχουμε τη δυνατότητα να αποκαθιστούμε αδικίες τις οποίες υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες. Ναι, περιγραφή θα σας πω. Περιγραφή θα σας πω. Να προκαταλαμβάνετε και τη βούληση των πολιτών. Όχι, δεν προκαταλαμβάνω. Αν υποθέσουμε ότι έχετε πέσει έξω στην εκτίμηση σας και υποστείτε μια ήττα. Με 6. 7 μονάδες, κύριε Τζανακόπουλο. Πώς σιγά θα σταθεί? Μην χάσουμε με 18. Όχι, 18 λοιπόν, δεν είπα. Είπα ένα νούμερο. Σας λέω λοιπόν πάρα πολύ. Το παίρνω από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει, που ξέρω ότι δεν τις εμπιστεύεστε. Κοιτάξτε, να πούμε ότι το 6 είναι μια διαφορά πεζόμενη. Πώς θα σταθείτε μετά? Ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελείο, το επικοινωνιακό της Νέας Δημοκρατίας και τα εκδοτικά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας και τα δημοσκοπικά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια εικόνα, εν πάση περιπτώσει, μια εικονική πραγματικότητα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρεε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε αποδρομή. Εσείς κάνετε δημοσκοπήσεις στο μαξιμό? Επιτρέψτε με να σας απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι σε αποδρομή. Ξαφνικά αυτό το πολιτικό αφήγημα, αν θέλετε, έχει αρχίσει να αλλάζει τις τελευταίες μέρες. Και εκεί που μας λέγανε ότι έχουν διαφορά 10-15 μονάδες, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τον πήχη προχθές στην διακαναλική του συνέντευξη στη μία ψήφο. Και την επόμενη μέρα είδαμε και το εξαιρετικό αυτό πρωτοσέλιδο του Φιλελεύθερου, όπου έλεγε «Χάνεις, φεύγεις» και από κάτω μια μεγάλη φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχει μια διτή σημασία αυτό το πρωτοσέλιδο. Έχει μια διτή σημασία αυτό το πρωτοσέλιδο. Έπαιξαν ρόλο σε αυτό και τα προεκλογικά δώρα, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, που δώσατε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ακούσει αυτή την κριτική περί δώρων και προεκλογικών παρεμβάσεων ήδη από το 2016. Δηλαδή το 2016, όταν για πρώτη φορά δώσαμε κοινωνικό μέρισμα, τότε με την ΕΦΑΠΑΞ 13η σύνταξη, την οποία σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μονιμοποιήσουμε, μας είχε πει η Νέα Δημοκρατία ότι κάνουμε προεκλογικά κόλπα και ότι πάρα πολύ σύντομα θα προκηρύξουμε εκλογές, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την πρώτη αξιολόγηση. Το 2017 ξαναδώσαμε κοινωνικό μέρισμα, η Νέα Δημοκρατία μας είπε ότι δίνουμε προεκλογικό δώρο, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση και μέχρι το Φλεβάρι θα έχουμε πάει σε εκλογές. Το 2018 έγινε πάλι το ίδιο.
το κοινωνικό μέρισμα έγινε ξαφνικά προεκλογικό δώρο. Και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έγιναν και εκείνες προεκλογικό δώρο. Υλοποιήθηκαν όλες, να σας θυμίσω, με τον προϋπολογισμό του 2019. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο ξεδιπλώνεται από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης και για το οποίο κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει ακριβώς αυτό τον προεκλογικό χαρακτήρα. Οποτεδήποτε είχαμε τη δυνατότητα και το δημοσιονομικό χώρο να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις, οι οποίες αποκαθιστούν αδικίες, αυτό και πράξαμε. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τι έχουμε? Έχουμε έναν δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται για το 2019 επιπλέον από αυτόν τον οποίο είχαμε υπολογίσει τον Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Και προχωράμε σε κοινωνικές παρεμβάσεις στήριξης. Υπάρχει και άλλος μόνος μέχρι το Σεπτέμβριο. Σας είπα, αν υπήρχε αυτή τη στιγμή περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, να είστε βέβαιοι ότι θα τον κατανέμαμε, διότι αυτή είναι και μια ορθή οικονομική, αν θέλετε, στρατηγική, είναι διότι... Είναι σχέδιο, σας να δώσετε και 14. Επιτρέψτε μου να σας πω. Επιτρέψτε μου να σας πω. Επιτρέψτε μου να σας πω. Εφόσον τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο φανεί ότι υπάρχει και περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος για το 2019. Ποιος θα το δει αυτό, τότε? Θα το δει η κυβέρνηση της χώρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Τσακαλώτη. Η επόμενη λοιπόν, κυβέρνηση, δεν θέλω να σας ξαναλέω. Δηλαδή μπορεί να το δείτε το Σεπτέμβριο, όταν προκηρύξετε εκλογές και να δείτε ότι υπάρχουν περιθώρια. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να δημιουργείται περισσότερος δημοσιονομικός χώρος. Αν δημιουργούνταν, τότε αυτός θα είχε κατανομηθεί με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και με βάση τις προτεραιοποιήσεις που κάνει η κυβέρνηση. Πότε μπορεί να δημιουργηθεί? Αυτό δεν μπορώ να το προεξοφλήσω ούτε να το προαναγγείλω. Μπορεί να είναι και το Σεπτέμβριο, αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι σαφής η απάντηση. Μισό λεπτό. Επειδή ξεκινήσαμε από αλλού. Στις ευρωεκλογές. Λέτε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει έξω σε όλα την τελευταία τριετία. Όσο να. Ωραία. Τώρα που έχουμε ευρωεκλογές, εσείς μπορείτε να μας πείτε με βάση τις δικές σας μετρήσεις και τη δική σας αίσθηση ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Δεν μπορώ να σας κάνω δηλαδή, τώρα τέτοιο τύπου πρόβλεψη. Δηλαδή θα είναι μικρή διαφορά, μπορεί να είστε να είναι ντέρμπι, μπορεί να είστε μπροστά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι... Κάντε και εσείς μετρήσεις που θεωρείτε αξιοριστές. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι πράγματι είναι μια πολιτική αντιπαράθεση σκληρή, είναι μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία φέρνει αντιμέτωπα, αν θέλετε, δύο εκ διαμέτρου αντίθετα πολιτικά προγράμματα. Από τη μία μεριά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι σαφώς προσανατολισμένο στην κατεύθυνση της ενίσχυσης, αν θέλετε, των ισχυρών αυτής της κοινωνίας, των λίγων. Νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη να θεσπιστεί, να υιοθετηθεί η επταήμερη εργασία. Αυτό είναι, ξέρετε, ένα... Επιμένετε, κύριε Τζανακόπουλε, σε αυτό. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Επταήμερη εργασία, λέει, θα είναι λειτουργία. Δεν λέει ούτε εργασία, ούτε λειτουργία. Λέει να συμφωνήσουν να κάνουν το πενθήμερο επταήμερο. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν το εξήγησε. Αν θέλετε, δεν εξήγησε εκείνη. Η επταήμερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η επταήμερη λειτουργία των επιχειρήσεων, δηλαδή το ότι υπάρχουν τουριστικές μονάδες ή μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες λειτουργούν. Εσείς. Η επταήμερη λοιπόν λειτουργία είναι κάτι το οποίο ισχύει από καταβολής καπιταλισμού. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια εξαγγελία όταν κάτι ήδη ισχύει, η επταήμερη λειτουργία. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το κράτος πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες. Επομένως, οι νέες ανάγκες, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν μπορούν να αφορούν την επταήμερη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά την επταήμερη εργασία. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης, όχι ότι δεν μας έχει πείσει, ότι εννοούσε την επταήμερη εργασία, επί της ουσίας επαναλαμβάνοντας ένα από τα κύρια αιτήματα που έχουν οι μεγάλοι εργοδότες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δηλαδή να καταργήσουμε ένα κεκτημένο του εργατικού δικαίου, ένα κεκτημένο των ανθρώπων της εργασίας, ότι δηλαδή έχουν τη δυνατότητα 5 μέρες να δουλεύουν και 2 μέρες να αναπαύονται. Αυτό νομίζω ότι είναι... Κάνει λόγο για μονταζιέρα, κύριε Τζανακόπουλε, καμία μονταζιέρα, βάλτε τη δήλωση. Εντάξει, δεν το δέχεται προφανώς. Τώρα προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα ενός αρχηγού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θεωρεί ότι οι ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις του είναι και κοινωνικά αποδεκτές. Εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι είπε αυτό που είπε. Λέω ότι είναι απολύτως εντός του πεδίου, αν θέλετε, των απόψεών του και των ιδεολογικών του τοποθετήσεων. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι και αυτές οι απόψεις είναι και κοινωνικά αποδεκτές, αν θέλετε, ότι είναι και απόψεις της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ωστόσο, δεν ισχύει αυτό το πράγμα και ακριβώς γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία σήμερα τρέχει
και χθες τρέχει να συμμαζέψει τα ασημάζευτα και μάλιστα με ψευδείς αναφορές, με ψευδείς αποκαλύψεις. Έβλεπα χθες τον κύριο Βρούτση στη Βουλή, ο οποίος πραγματικά τον κατανοώ και τον κοιτώ, με συμπάθεια. Καταλαβαίνω ότι πρέπει και εκείνος να υπερασπιστεί τον αρχηγό του με ό,τι μέσα έχει στη διάθεσή του. Ωστόσο, νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες περίτρανα ότι επιχείρησε μια πολιτική λαθροχειρία. Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, να πάμε λίγο και στο θέμα με την Θαλαμιγό. Να ρωτήσω ευθέως, γνωρίζετε εσείς αν υπάρχουν άλλοι υπουργοί της κυβέρνησής σας ή στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου που έχουν βρεθεί σε αυτήν ή σε άλλη Θαλαμιγό? Δεν το γνωρίζετε παρά το θόρυβο? Ωστόσο, δηλαδή γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος. Υπάρχει αυτό που κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία. Υπάρχει αυτό και εσείς δεν έχετε αναρωτηθεί μεταξύ σας? Πρέπει, παιδιά, έχει πάει κανείς άλλος από το κότερο? Ότι αυτό κυκλοφορεί στα επικοινωνιακά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας που σε συνεργασία με συγκεκριμένους δημοσιογράφους θέλησαν και δημιούργησαν αυτό το πολιτικό θέμα, άλλος. Κατά τη γνώμη μου, δεν το γνωρίζω. Και νομίζω ότι εχθές δόθηκαν πλέον εξαντλητικές απαντήσεις. Στην τριήμερη συζήτηση στη Βουλή προσπάθησε ο κ. Μητσοτάκης να εκτρέψει την κουβέντα προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας προσπάθησε προκαταβολικά να καλύψει κάποιον. Σας το λέω πως ακριβώς το άκουσα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια. Ρωτήθηκε και είπε, αν μου επιτρέπετε, ότι και να υπάρχει κάποιος, εγώ δεν με ενδιαφέρει η ιδιωτική ζωή του καθενός. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Συμφωνούμε. Ιδιωτικότητα αριστερών πολιτικών σε κότερα όμως. Ακούστε να δείτε. Νομίζω γιατί είναι ένα πράγμα ιδιωτικότητα, είναι άλλο πράγμα το κότερο. Νομίζω ότι έχουμε ήδη εξαντλήσει το θέμα. Ο Πρωθυπουργός φιλοξενήθηκε από μια συνεργάτη του, η οποία δεν είναι συνεργάτη του τώρα, είναι 3 χρόνια συνεργάτη του. Και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί κατά κανέναν τρόπο να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα εναντίον της αριστεροσύνης του, της κοινωνικής του ευαισθησίας, της πολιτικής του τοποθέτησης υπέρ των συμφερόντων των πολλών. Και άλλος, τελεία και παύλα. Σας είπα, νομίζω ότι το ζήτημα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορούμε να συζητάμε για το κότερο όση ώρα θέλετε. Αν θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο εγείρει τόσα πολλά ερωτηματικά και προσελκύει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, εγώ έχω τη δυνατότητα να σας απαντώ για 20 λεπτά, μισή ώρα, μέχρι τις 12:15 και το τέλος. Εντάξει, προφανώς, σας είπα, η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή έχει αδυναμία αντιπαράθεσης στα πραγματικά προβλήματα, εκτρέπει διαρκώς την κουβέντα στον κυτρινισμό, στην τοξικότητα, στις προσωπικές επιθέσεις, στις αντόμινες επιθέσεις. Προσπαθεί δηλαδή να μετατρέψει, αν θέλετε, αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση σε αντιπαράθεση σκανδαλοθυρικών εφημερίδων. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Εμείς επιμένουμε. Οι πολιτικές μας καταγγελίες είναι πολιτικές καταγγελίες που αφορούν, αν θέλετε, πραγματικά σκάνδαλα, δηλαδή τα σκάνδαλα της Νοβάρτης, τα σκάνδαλα του Κελπνό, τα σκάνδαλα των θαλαζοδανείων, τα σκάνδαλα δηλαδή που έχουν να κάνουν με την κατάχρηση πολιτικής εξουσίας, ενώ την ίδια στιγμή επιλέγουμε να κάνουμε προγραμματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Να τους ρωτήσουμε. Για ποιο λόγο υποστηρίζουν για πρόεδρο της Κομισιόν τον κύριο Βέμπερ? Δεν μας έχουν απαντήσει. Τον Ανθέληνα κύριο Βέμπερ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατακεράβνωσε τα μέτρα της κυβέρνησης και στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία μας είπε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μια κακή αντιγραφή, αν θέλετε, του προγράμματός τους. Εδώ υπάρχουν 2 πιθανά ενδεχόμενα. Είτε ο κύριος Βέμπερ έχει δίκιο και τα μέτρα αυτά είναι απαράδεκτα, είτε η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει άμεσα να αποκηρύξει τον κύριο Βέμπερ και να πει ότι δεν τον στηρίζει για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν μπορούν να ισχύουν και τα 2. Σας είπα λοιπόν ένα παράδειγμα. Να σας πω δεύτερο. Έχει να κάνει, όπως λέγαμε προηγουμένως, με την εργασία. Έχει να κάνει με το γεγονός του ότι ο κύριος Μητσοτάκης πριν από 10 περίπου μέρες είχε πει ότι δεν δύναται σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για κάτι το οποίο είναι αδύνατο να συμβεί. Δηλαδή τη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη λοιπόν είναι εδώ. Τώρα είναι θα κληθεί. Είναι απολύτως 13η σύνταξη. Και θα σας πω γιατί. Για το απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός αυτό. Απλά, κύριε Τζανακόπουλε, να προλάβουμε λιγάκι να πούμε λίγο και για τα εθνικά. Και λίγο θέλουμε να μας πείτε, γιατί βλέπουμε μεγάλη ανησυχία τις κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά
εάν και εσείς έχετε την εικόνα ότι είναι απρόβλεπτος ο κύριος Ερντογάν και όλα είναι πιθανά από εδώ και πέρα. Αν θα ζητήσουμε μέτρα, αν θα πιέσουμε για μέτρα συγκεκριμένα, και εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει χθες η γεώτρηση που θα επιχειρήσουν οι Τούρκοι. Το θεωρούμε βέβαιο. Διότι αυτό εσείς ξέρετε πολύ καλά. Το ότι θα επιχειρήσουν. Επιχειρήσουμε και να ανακατέψουν το βυθό, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Βεβαίως. Θα σας πω το εξής. Από τη δική μας πλευρά έχουμε κινητοποιήσει όλο το πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ευρώπη. Έχετε δει ότι η ρητορική των ευρωπαϊκών οργάνων και των ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι στην αλλοπρόσωλη συμπεριφορά του κ. Ερντογάν και της Τουρκίας έχει αρχίσει να οξύνεται. Νομίζω ότι ο δρόμος λοιπόν είναι ο δρόμος των πολιτικών πιέσεων, τα όρια των οποίων θα πρέπει να καθοριστούν στη βάση συλλογικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από σοβαρή διαβούλευση και συζήτηση. Δεν πρέπει λοιπόν να προτρέχουμε και να, αν θέλετε, να υπερθεματίζουμε σε σχέση με τον τρόπο της αντιμετώπισης. Από τη μεριά της Ελλάδας, η εξωτερική πολιτική μας και το δόγμα της έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Από τη μία μεριά, θέλουμε διαρκώς να κρατάμε ανοιχτή την πόρτα του πολιτικού διαλόγου, διότι διαφορετικά τα πράγματα μπορεί να οδηγηθούν σε άκρα τα οποία κανένας δεν θέλει. Άρα λοιπόν ανοιχτή η πόρτα του πολιτικού διαλόγου, ανοιχτή η πόρτα των διπλωματικών επαφών. Την ίδια στιγμή αποφασιστικότητα, κινητοποίηση του πολιτικού και διπλωματικού κεφαλαίου της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πιέσεις στην Τουρκία για να αλλάξει αυτή την αλλοπρόσαλη τακτική. Και υπενθύμηση διαρκώς στον κύριο Ερντογάν αλλά και στις τουρκικές αρχές ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι προς όφελος της Τουρκίας. Δεν είναι προς όφελος της Τουρκίας. Την απομονώνει στο διεθνές πεδίο, δημιουργεί όρους συγκρούσεων οι οποίες στην πραγματικότητα την απομακρύνουν, αν θέλετε, από την ευρωπαϊκή της προοπτική και από την ευρωπαϊκή της πορεία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή είναι μια γενική στρατηγική στη βάση της οποίας μπορούμε να παίρνουμε κάθε φορά και τις συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, 3 λεπτά και γυρνάμε.